ταχυθερμαντήρες, για ντους, κεντρική, μονοφασική ή τριφασική, κατάλληλοι να καλύψουν όλο το δίκτυο του σπιτιού. Επίσης για την κουζίνα, για πάνω ή κάτω από τον πάγκο και για τον υπτήρα. Οι συσκευές του ντους που βλέπουμε στην οθόνη μας συνδέονται με παρόμοιο τρόπο όπως τις συσκευές της κουζίνας που βρίσκονται πάνω από τον πάγκο, όπως αυτή τη σκλάγκε, από πλευράς λήψεως κρύου νερού. Θα δούμε στα εξαρτήματα αυτά τον τρόπο που συνδέονται οι συσκευές. Εδώ είναι το βίτσα στο πολωνικό. Εδώ είναι η βρύση που βρίσκεται βιδωμένη στον τοίχο. Κλείνουμε πρώτο το νερό και ξεβιδώνουμε το ζεστό και το κρύο ώστε να αφαιρέσουμε τη βρύση για να βάλουμε τα κατάλληλα εξαρτήματα. Εδώ είναι τα εξαρτήματα. Το συγκεκριμένο εξάρτημα, το X20064, όπως είναι ο κωδικός του. Βιδώνουμε την προέκταση στην πλευρά του ζεστού με κανάβι με τεφλόν, ώστε να αισθανοποιηθεί πλήρως. Το ίδιο κάνουμε και δεξιά με τον διακόπτη TAF και κατόπιν θα προσθέσουμε την βρύση μας αφού βάλουμε τις κατάλληλες φλάτζες για στεγανοποίηση. Αφού βιδώσουμε κάτω από την μπαταρία με το χέρι, θα σφίξουμε και με το κλειδί για να εξασφαλίσουμε την στεγανοποίηση και αργότερα θα ανοίξουμε τον διακόπτη του νερού της συσκευής, το TAF δηλαδή, που βρίσκεται πάνω στο TAF, ώστε να φύγουν τυχόν σκουπίδια προς το δίκτυο. Για ένα λεπτά και μετά το ξανακλείνουμε. Ένας άλλος τρόπος είναι να βάλουμε τα εξαρτήματα αυτά που βλέπουμε στην οθόνη με κωδικό 125-21-0014 και 125-21-0021 δεξιά στο κρύο και αριστερά μία τάπα με τα εξαρτήματα που βλέπουμε εδώ, ώστε να βιδώσουμε απευθείας τη βρύση που συνοδεύει τις συσκευές της βίτζας και της κλάγκε με τα ρακοράκια προς τα πάνω. Θα βάλουμε τις κατάλληλες φλάτζες προς τον τοίχο, βιδώνουμε πάντα με κανάβι ή τεφλόν. Σε αυτό το σημείο που βλέπουμε τώρα θα βάλουμε τα ειδικά φιμπεράκια της συσκευής. Θα βιδώσουμε με το χέρι, στο τέλος με το κλειδί και είμαστε έτοιμοι. Κάτι πολύ σημαντικό είναι, αφού τελειώσουμε την υδραυλική εγκατάσταση, να ανοίξουμε το κρύο νερό, να τρέξει για μισό με ένα λεπτό, χωρίς να έχουμε δώσει ακόμα ρεύμα στη συσκευή. Πρέπει να φύγει ο αέρας από το εσωτερικό της. Πρώτο το κρύο λοιπόν για να φύγουν και τυχόν κανάβι οτιδήποτε άλλο υπάρχει και μετά οπωσδήποτε αφού κλείσουμε το κρύο να ανοίξουμε το ζεστό να τρέξει άλλο μισό με ένα λεπτό να φύγει ο αέρας από το εσωτερικό της συσκευής. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να γίνει ζημιά στις αντιστάσεις. Αφού γίνει αυτό πλέον μπορούμε να βάλουμε το φις στην πρίζα ή να κάνουμε τη σύνδεση της συσκευής απευθείας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.